Τα είδαμε και αυτό. Τα βαζέλια να παραπονούνται για τη διαιτησία. Η ομάδα σίγουρα ήταν επηρεασμένη, φάνηκε ότι είναι επηρεασμένη από την απώλεια της Ευρωλίγκας. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Και δεν είμαστε καλοί. Παρ' όλα αυτά, το κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκό τώρα, που διαμαρτύρεται κιόλας, εντωμεταξύ, για να πάμε να τελειώνουμε τα αγωνιστικά, το κερδίσαμε για να το κερδίσουμε και τη Τετάρτη. Πότε παίζουμε, φίλε μου? Πέμπτη. Εμείς από Τετάρτη τα έχουμε κερδίσει. Λοιπόν, έτσι. Και έχουμε και τα βαζέλια να διαμαρτύρονται για το... Τι είναι αυτή, ρε. Πώς έχετε ξεφτυλιστεί, ρε. Έχουμε τα βαζέλια να διαμαρτύρονται για διαιτησία σε ένα παιχνίδι που μόλις τελείωνε στο τρίτο δεκάλεπτο. Δεν είχε κανείς τους παίχτες σε τέτοιο παιχνίδι της Κλωτσοπατινάδας. Δεν είχε κανείς τους παίχτες πάνω από δύο φάουλ. Μόνο ο Μαντζούκας. Έτσι. Πείτε μας για καμιά φάση, εντάξει ρε, αυτά που λέτε. Πείτε μας, συνοδεύτε ρε παιδί μου, και καμιά φάση πείτε ότι έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Φάσεις έτσι που να... οποιαδήποτε φάση. Όχι φάσεις που κρίναν τα αποτελέσματα. Επί παντοδυναμίας του Φάρου, μπουρδέλα, η πιο βρώμικη ομάδα όλων των εποχών, ιστορικά παντού, παγκοσμίως. Τολμάτε να μιλάτε και να ξέρετε ότι ο κόσμος περιμένει να αδικηθεί ο Βάζελος από τη διαιτησία. 25 χρόνια έχουν κάνει εγκλήματα. Δεν έχουν αδικηθεί πουθενά ακόμα και τώρα. Πρίμα τους πηγαίνουν. Περιμένει έτσι όπως το λέω. Και δεν το λέω όπως το λέει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού που λέει: εγώ θέλω η ομάδα μου να έχει 100-0. Ότι είναι λιγότερο από 100-0, το θεωρώ λίγο διαιτητικά. Εγώ το λέω από αγανάκτηση του κόσμου τόσα χρόνια με τα εγκλήματα που έβλεπε, με αυτά τα μπουρδέλα. Έτσι, ότι περιμένει ο κόσμος πραγματικά να αδικηθεί σε ένα παιχνίδι ο Βάζελος. Δεν έχει αδικηθεί πουθενά. Η αδυναμία του είναι όλα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο Ολυμπιακός ήταν δυνατός και αδικήτο.